Ακριβώς την πρώτη τη στροφή του, τη λεβεδιά, και η λεβεδιά του φαίνεται και η καταγωγή του. Καλώς και καλώς ορίστε στην αποψινή Μάζοξη. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα. Είναι η 7η προσωπική μου δουλειά που αφορά τους χορούς της Κρήτης που υπήρχαν θα υπάρχουν στα γλέντια του κρητικού λαού. Ένιωσα την ανάγκη να καταγράψω τις μελωδίες που από παιδί ακούω και να μεταφέρω αυτά που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια στα κρητικά γλέντια, στους γάμους, στις βαφτίσεις, στα πανηγύρια, στις παρέες και στα περισσότερα χωριά των τεσσάρων ομών του νησιού μας. Είχα την τύχη να γνωρίσω πολλούς από τους πρωτομάστρους της κρητικής μουσικής και πολλούς παλιούς χορευτές. Σε όποιο χωριό και να επισκέφθηκα, η κουβέντα καταλήγει στα γλέντια, στα τοπικά τραγούδια, στις μουσικές, στους χορούς, στους παλιούς μελιστάδες που άφησαν και αφήνουν την προσωπική τους φραγίδα σε αυτό που λέγεται παράδοση και γίνεται αιτία να συνεχίσουν οι επόμενοι. Θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τους αγαπητούς φίλους ομιλητές της αποψινής Μάζοξης και να πω δύο λόγια για αυτούς. Να καλωσορίσω τη Μαρία Τιχναράκη, η οποία κατάγεται από το Θρασανό Παιδιάδος. Η Μαρία Τιχναράκη ίδρυσε, διεύθυνε το πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Drexel της Φιλαδέλφειας στον Ήπο, που διδάσκει ακόμα με σύμβαση ως αναπληρώτρια καθηγήτρια εθνομουσικολογίας, λαογραφίας, πολιτιστικής ανθρωπολογίας. Ολοκλήρωσε τον πλήρη κύκλο σπουδών κλασικού πιάνου ανωτέρων θεωρητικών στο Ελληνικό και Εθνικό Οδείο Αθηνών. Αποφύτησε με πτυχιακό δίπλωμα από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ινδιάνα, από όπου και έλαβε μεταπτυχιακού τίτλου, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευση διδακτορικό. Συνέχισε στο Πανεπιστήμιο Κόρνελ έως λέκτορα στα τμήματα κλασικών σπουδών και σπουδών Αιγαίας Ανατολής. Τελείωσε το πρόγραμμα που έχει επεκταθεί και συνεχίζεται μέσω του Πανεπιστημίου Drexel στην Αλλοδαπή με προορισμό την Κρήτη. Πάρα πολλά έχουμε να πούμε για την Μαρία. Να πούμε ότι συμμετέχει στις τελευταίες εκδόσεις που αφορούν την επαρχία Παιδιάδος όσο αφορά την παραδοσιακή μουσική. Συμμετέχει σε μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο νησί της Κρήτης, καθώς και τις εκφράσεις συνεργατισμού και συνεργασίας που παρατηρούνται στις εκκλησιές και οικονομικές και καλλιτεχνικές συνόδους. Μαρία, καλώς όρισες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Θέλω να καλωσορίσω τον Νίκο τον Μαθηδάκη από τον ομό Χανίων. Ο Νίκος Μαθηδάκης κατάγεται από τον Ταβρονίτη της Άμου Χανίων. Τα παιδικά του βιώματα ξεκινούν από τα πανηγύρια και τις κοινωνικές εκδηλώσεις στα γύρω χωριά των επαρχιών της Άμου, Κυδονίας και Σελήνου. Στα 14 του χρόνια χορεύει στους Δρακαφόρους Χανίων, το παλαιότερο χορευτικό σύλλογο στην Κρήτη. Ιδρυτικό μέλος του συλλόγου ο Κίκυλος στο χορευτικό τμήμα τη δεκαετία του 80 και του 90 και συνειδητή στο πολιτιστικό χορευτικό σύλλογο το Ρόδο, σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τα Χανιά. Νίκο, καλώς όρισες και εσύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο οποίος κατάγεται από τον ομό Ρεθύμνου, γεννημένος και αναδεμένος στους Αποστόλους Σαμαρίου, ο πατέρας του Ορέστη Σιμακάκη, ερασιτέχνης λιράρης της εποχής του 50 και του 60 και εξαίρετος χορευτής. Έχω χορέψει και μαζί του. Έχει λοιπόν τα πρώτα ακούσματα και ερεθίσματα από το οικογενειακό περιβάλλον και ξεκινάει από τον όταν θυμάται τον εαυτό του να συμμετέχει στα πανηγύρια της επαρχίας Σαμαρίου. Και όχι μόνο. Στα 14 του χρόνια κι αυτός, έχοντας πει μερικά κρασάκια όπως μου έχει αφηγηθεί, σε κάποιο συγγενικό πρόγραμμα δείχνει το χορευτικό ταλέντο χορεύοντας συρτό όπου συζητήθηκε στο χωριό του για μέρες. Γίνεται χορευτής στο σύλλογο το Αρκάδι της ΑΕΜΝΗ της Σοφίας Ηλιάκης στο Ρέθυμνο. Πηγαίνοντας στην Αθήνα όπου και διαμένει, συμμετέχει ως πρωτοχορευτής στο χορευτικό συγκρότημα της Πατριωτίου Ενέσεως το 81. Ξαναφτιάχνει το χορευτικό συγκρότημα το 87. Διδάσκει χορό στο σύλλογο Κριτών Ελευσίνας το 87. Και το 1988 ιδρύουν με τον Μανώλη τον Πατακό το λαογραφικό όμιλο Κουρίτες και ταυτόχρονα την ίδια χρονιά ξεκινάει σαν πρωτοχορευτής και αργότερα ως χοροδιδάσκαλος στο Θέατρο Ελληνικών Χωρών Δώρα Στράτου έως και σήμερα. Μιχάλη, καλώς όρισες εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Κορναράκη που θα μιλήσει για τον νομό Ηρακλείου. Είναι γεννημένος και αναδρεμένος στο Αμαριανό Παιδιάδος του νομού Ηρακλείου με μερακλείδες και καλούς χορευτές και τους δύο του γονείς. Μεγαλώνει με καθημερινές παρέες στην επαρχία Παιδιάδος και φεύγει το 1981 στην Αθήνα για σπουδές στην Γυμνασία Ακαδημία στο Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών όπου και τελειώνει. Συμμετέχει στο χορευτικό των Κρητών φοιτητών της σχολής και σε ένα ταξίδι του στην Κρήτη χορεύοντας με τη μητέρα του δέχεται την απορία της μητέρας: «Παιδί μου, πού τα μάθες ότι ήταν τα πάσα? Καινούρια είναι για δεν τα κατέω. Στην Αθήνα σου τα μάθανε?» Και ξεκινάει μια πολυετή έρευνα κατεβαίνοντας στην Κρήτη, έχοντας μια
την οποιαδήποτε πληροφορία όπου και καταγράφει και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Ο Λευτέρης Διαμέρης στην Αθήνα εργάζεται ως καθηγητής φυσικής αγωγής, δάσκαλος παραδοσιακών χορών με πολλές εκδηλώσεις στο ενεργητικό του για τους χορούς της Κρήτης και τη μουσική της Κρήτης και είναι πρόεδρος του χορευτικού λογογραφικού ομίλου της Συγχορός. Λευτέρη, καλώς όρισες. Το Μανώλη Φιωρέτζη, ο οποίος είναι γέννημα τρέμα της Γκριτσάς Ναραμπέρου, του Νομούλα Σιδίου, βιώνει από παιδική ηλικία τα γλέντια του χωριού και όλης της επαρχίας μαθαίνει τον χορό στην αρχή σε σχολή χορού και συμμετέχει πλέον όσο περνούν τα χρόνια σαν υπεύθυνος χορευτικού στο Φορτιστικό Σύλλογο Γκριτσάς και από το 2007, παρόλο το νεαρό της ηλικίας του, ξεκινάει τη λαογραφική έρευνα και συλλέγει υλικό και πληροφορίες για τα τραγούδια, τις μαντινιάδες, τον χορό και τη μουσική του Νομούλα Σιδίου και όχι μόνο. Τα τελευταία χρόνια είναι ενεργό μέλος στο διδασκαλείο παραδοσιακού χορού και μουσικής χοροδίων και ήταν και υπεύθυνος χορευτικού στο ΤΕΗ Ηρακλείου. Μανώλη, καλώς όρισες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη δισκογραφική μου εταιρεία Σύστρο και τον Μιχάλη και τον Ανδρέα Εράκη για τη στήριξη της όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και την ανιψιά μου τη ζωή Ματσάκη για τα σκίτσα που θα δείτε αργότερα, τον Βασίλη Κοκοτσάκη, που έπαιξε κιθάρα στο CD, τον Λευτέρη Στυρικά και τον Κωνσταντίνο Σκουλούδη για την υποληψία και τους συνεργάτες μου, τον Κανάκη Κοζονάκη, τον Χαράλογο Πιτροπάκη και τέλος τον φίλο και συνεργάτη εδώ και 20 χρόνια, τον Νίκο Μαρντάκη. Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν με τη Μαρία Χαρνάκη, τον Εθνό Μουσικολόγος, λαογράφος και πολιτισμικός ανθρωπολόγος. Καλησπέρα σας και από μένα. Στόχος μου είναι να σας βάλω λίγο στο πνεύμα της σημερινής δουλειάς και θα ήθελα να ξεκινήσω λιγάκι με αυτό που πιστεύω εγώ ότι είναι η ιδιαιτερότητα του τόπου μας, της Κρήτης. Όπως όλοι ενδεχομένως πιστεύετε και γνωρίζετε, είναι ένας τόπος ιδιόμορφος, επειδή είναι ένας ενωτικός κρίκος Ανατολής και Δύσης. Εδώ είναι που γεννήθηκαν οι ιδέες του συγκριτισμού, δηλαδή δυνάμεις αντίθετες, οι οποίες όμως έφεραν τους ανθρώπους κοντά όταν επρόκειτο για έναν κοινό στόχο, έναν κοινό σκοπό. Εδώ πέρα είναι που υπάρχουν πάρα πολλά ηχητικά τοπία, μουσικές που συνυπάρχουν στη ζωή και τη φαντασία των πολλών. Και μέσω αυτών των μουσικών μελωδιών μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά ταξίδια που βασίζονται σε μνήμες ακουστικές και τα οποία μας βοηθάνε να δημιουργούμε αυτό που ονομάζουμε και είναι κομμάτι της κρητικής μας ταυτότητας. Τα μουσικοχορευτικά δρόμενα είναι κοινωνικές δραστηριότητες που εξακολουθούν να παρέχουν ένα μέσο με το οποίο οι άνθρωποι αναγνωρίζουν το ποιοι είναι και ένας τόπος, όπως το νησί μας, το νησί της Κρήτης, μπορεί να γίνει δικό μας. Αναφορικά τώρα με την κρητική μουσική, το δικό μου το ερώτημα είναι γιατί να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα στις μέρες μας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και το ότι οι ειδικοί, οι οποίοι μάλιστα δεν είναι καν Έλληνες και έχουμε κάποιον Αυστριακό, τον Μάικλ για παράδειγμα εδώ μαζί μας, έχουμε τον Τζόρντι που είναι από τη Βαρκελόνη και πάρα πολλούς άλλους που γνωρίζουμε, βρίσκουν την κρητική μουσική σαν ένα συναρπαστικό και πολύ γόνιμο έδαφος ακόμα για δημιουργία, έκφραση και καινοτομία. Μπορώ στεναρά να το υποστηρίξω και εγώ, λόγω και της καταγωγής μου από το νησί της Κρήτης προφανώς, αλλά και του γεγονότος ότι πάνω από 20 χρόνια ζούσα στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έκανα και τα μεταπτυχιακά μου στην κρητική μουσική και υπήρχε ενδιαφέρον στους πανεπιστημιακούς κύκλους για την κρητική μουσική. Και βέβαια ιδρύθηκε και ένα ολόκληρο πρόγραμμα ελληνικών σπουδών με έμφαση την Κρήτη και τον κρητικό πολιτισμό σε μια χώρα τόσο μακρινή. Θεωρώ ότι η μοναδικότητα και η ουσία αυτών των κρητικών μουσικογραφικών δρόμενων έχει διαμορφωθεί από την ιστορία μας. Αν κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο, την κρητική ιστορία είναι χωρίς αμφιβολία μια πολύ ισχυρή παρουσία. Από τη γεωγραφία μας, θα το ξαναπώ ξανά ότι είμαστε σε πολύ κομβικό σημείο, είμαστε ένα σταυροδρόμι, το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου συναντιούνται τρεις ήπειροι, Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο σημείο που να είναι κόμβος και σταυροδρόμι τόσο πολλών διαφορετικών πολιτισμών. Και φυσικά ότι είμαστε ένας τόπος που ακόμα διατηρεί πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό ζωντανά τα ήθη, τα έθιμά του και τις παραδόσεις τους. Η σημερινή παρουσίαση αφορά τους κρητικούς χορούς και τολμώ να πω ότι η Κρήτη οφείλει ουσιαστικά τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της στη μουσική αλλά κυρίως και στους χορούς της. Και είναι ένα νησί που θα παραμείνει ζωντανό όσο εμείς οι κρητικοί μπορούμε να ενωνόμαστε μέσω από τέτοια επιτελεστικά δρόμενα.
διότι ο χορός μας δεν είναι τίποτε άλλο από μια επικοινωνία χωρίς λόγια, μια μορφή επικοινωνίας σε προσωπικό ατομικό επίπεδο, αλλά επίσης και σε κοινοτικό. Κάποιος μπορεί να νιώσει ελεύθερος, να νιώσει ελευθερία, χορεύοντας κριτικούς χορούς, αλλά συγχρόνως να νιώσει και ενωμένος σαν σύνολο, σαν κομμάτι αυτό που εμείς συνήθως λέμε παρέα. Φυσικά και είναι μια μορφή τέχνης, η οποία όμως βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια μορφή σωματικής άσκησης, πάνω απ' όλα ο κριτικός χορός. Επιπλέον, συμβάλλει πάρα πολύ στη συναισθηματική μας κατάσταση. Μας προσφέρει ενός είδους σταθερότητας, λόγω της συλλογικότητας, λόγω του ότι ανήκουμε σε κάποιο σύνολο. Φτιάχνει τη διάθεσή μας. Είναι ένας τρόπος έκφρασης, αλλά και ένας τρόπος με τον οποίο χαλαρώνουμε και κυρίως εκτονωνόμαστε. Ο τρόπος με τον οποίο κρατιόμαστε, τα ίδια επαφής που υπάρχουν στους χορούς, στους κριτικούς που επιτελούνται γραμμικά, προσφέρει συντροφικότητα, ενότητα, ενέργεια και δύναμη, αρμονία και δείχνει ότι υπάρχει μια ομόνοια στην κοινότητα. Όταν κάποιος μπορεί να κρατήσει τα χέρια του με τους συνανθρώπους του, νιώθει ευτυχία και ασφάλεια, αμπλύνει τη μοναξιά, ενισχύει τη συντροφικότητα, δημιουργεί παρέες και όπως προανέφερα επίσης, αισθάνεται ότι ανήκει κάπου. Να σας πω χαρακτηριστικά, επειδή από το 2003 φέρνω Αμερικανούς φοιτητές στο νησί της Κρήτης, οι οποίοι διδάσκονται τον κριτικό πολιτισμό σε όσο βαθμό αυτό είναι εφικτό μέσα από έναν τρόπο εμπειρικό βιωματικό. Όταν μαθαίνουν κριτικούς χορούς, αυτό το αίσθημα του ότι ανήκουν κάπου, ότι είναι καλοδεχούμενοι, ότι δεν τους απορρίπτει η κοινωνία, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι τα ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς και στην κοινωνία μας έχουν αρχίσει και αυξάνονται τη σημερινή εποχή, δεν υπήρχαν στην παραδοσιακή, τουλάχιστον κριτική κοινωνία, επειδή ακριβώς ο κόσμος ένιωσε πολύ έντονα αυτό το πράγμα ότι ανήκε σε ένα σύνολο και ένιωθε προστατευμένος σε αυτό το κομμάτι. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κριτικός χορός είναι και ένα κομμάτι ψυχοθεραπείας, κατά μία έννοια. Να μιλήσω τώρα πιο συγκεκριμένα για την σημερινή δουλειά, για τα πατήματα του Αντώνη του Μαρτσάκη. Σίγουρα παρουσιάζει τη μουσική παράδοση του τόπου του, η οποία αντλεί στοιχεία από επιμέρους παραδοσιακές εκφράσεις όλης της Κρήτης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί διασώζει πράγματα τα οποία τείνουν να χαθούν. Είναι ένα κομμάτι μιας διαρκούς αναζήτησης, το οποίο δείχνει όμως και τη ζωντάνια της κριτικής μουσικής. Ο τρόπος με το οποίο το κάνει, η συνέπεια δηλαδή στις αρχές του, είναι πολύ σημαντικό, κάτι που δίνει ήθος στην εργασία του. Η προσήλωσή του στη ρίζα, τα βιώματά του, παρόλο που προέρχεται από την Κισαμίτικη Σχολή Βιολιού και περισσότερο, ας το πούμε, από την ριζίτικη παράδοση των τραγουδιών, αυτό δεν τον εμποδίζει να μπορέσει να αποδώσει με πάρα πολύ καλό τρόπο και τις μελωδίες, τα ακούσματα που έρχονται και από άλλες γεωγραφικές περιοχές της Κρήτης. Όταν πήρα το CD πριν μία εβδομάδα περίπου και το έβαλα αρχικά στο άμαξο του αυτοκίνητου γιατί δεν μπορούσα να περιμένω μέχρι να πάω στο σπίτι, αυτό που αισθάνθηκα ήταν σαν να ακούω κριτική κλασική μουσική. Δηλαδή, επειδή προέρχομαι από τον κλάδο της κλασικής μουσικής με σπουδές στο κλασικό πιάνο, στα οδεία κτλ., σκέφτηκα ότι κάποιος, επειδή το CD το συγκεκριμένο έχει μόνο μελωδίες, δεν έχει λόγια, επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα να επικοινωνήσει κανείς με τη μουσική επειδή δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα, σκέφτηκα ότι είναι κάτι πολύ αντίστοιχο με την δυτική κλασική μουσική. Φυσικά τα γεωγραφικά ιδιώματα είναι πολλά, όπως θα δείτε και στο δίσκο πρόκειται για 32 μελωδίες, 24 παραδοσιακούς χορούς της Κρήτης, από την Κίσαμο μέχρι το Ψιλορίτη, τα Αστερούσια, τα Λασιθιώτικα και τα Σιτιακά βουνά, Πυρίχιους, Συρτούς και Σιγανούς χορούς, για τους οποίους θα σας μιλήσουν περισσότερο οι επόμενοι ομιλητές. Απλά είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε την κριτική μουσική σε σχέση με τη γεωγραφία του τόπου που την δημιούργησε. Δυστυχώς ο Καλλικράτης μας τα χάλασε λίγο, αλλά παλιότερα όταν είχαμε επαρχίες και όσοι από εσάς οι νεότεροι ενδεχομένως να μην καταλάβουν τι εννοώ με αυτό, αλλά τα ηχοχρώματα που υπάρχουν στην κριτική μουσική και τα οποία αποδίδονται μέσα από τους χορούς που επιτελεί ο Αντώνης Μαρτσάκης σε αυτό το δίσκο, είναι πραγματικά γεννημένα σε συγκεκριμένες επαρχίες. Εγώ ειδικεύομαι περισσότερο στην επαρχία Παιδιάδος και χάρηκα πάρα πολύ όταν άκουσα, ας πούμε, τις κοντιλιές του Καψιλίδη ερμηνευμένες σε αυτό το δίσκο, γιατί πρόκειται για μια μελωδία η οποία έχει διασωθεί από βιολάτρες και τώρα προχωράει επίσης στον χρόνο, δηλαδή αποκτάει από το παρελθόν παρόν και μέλλον.
Πρόκειται για ηχητικά και μνημονικά τοπία που μας ταξιδεύουν στο νησί της Κρήτης, σε όροι και πεδιάδες, από τη Δύση στην Ανατολή, τον Βορρά και τον Νότο. Έχουν μια λειτουργία, θα την έλεγα οίκο με όμικρο γιώτα, ψυχολογική, διότι δημιουργούν μια ισχυρή αίσθηση του τόπου στον οποίο ανήκει κανείς, η οποία είναι φυσική και γεωγραφική, αλλά και ιδεολογική. Στα αγγλικά υπάρχει ένας όρος, τοποφιλία λέγεται, καθαρά ελληνικός, ο οποίος δείχνει ακριβώς την αγάπη του ανθρώπου για τον, για τον ιδιαίτερο τόπο του και αυτό ακριβώς εκφράζεται μέσα από αυτές τις μελωδίες. Να μιλήσουμε για τον τρόπο παίξηματος. Είναι σίγουρα ένα πολύ καθαρό ηχόχρωμα, ερμηνευμένο και στο βιολί αλλά και σε κάποια πνευστά που υπάρχουν. Ο χρόνος είναι πάντα μετρημένος και πολύ σωστός για την δική μου, για τα δικά μου τουλάχιστον κριτήρια. Οι μελωδίες ακούγονται οικίες, έχουν όμως πάρα πολλά μελίσματα και παραλλαγές και πολλές μικρές λεπτομέρειες που αξίζει κανείς να τις παρατηρήσει. Δηλαδή, όταν θα ακούσετε τα κομμάτια, ένα κομμάτι που είναι 3 λεπτά, μην ακούσετε μόνο τα πρώτα δευτερόλεπτα. Παρόλο που επαναλαμβάνεται η μελωδία, ακούστε το μέχρι το τέλος, γιατί θα μπορέσετε να ακούσετε μικρομελωδίες μέσα στις βασικές. Και αυτό που, επειδή είμαι στον χώρο τον εκπαιδευτικό πάρα πολλά χρόνια, διδάσκω από το 1996 στα πανεπιστήμια, νομίζω ότι τέτοιες δουλειές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και για την εκμάθηση της τοπικής ιστορίας και της κοινωνίας. Δυστυχώς στα σχολεία μας διδασκόμαστε από δασκάλους που είναι συχνά αγνώστες των μικρών ιστοριών. Αλλά κάποιες τέτοιες μελωδίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από οικολογικά ευσυνείδητους εκπαιδευτικούς και να ενισχύσουν την αγάπη του μαθητή και τον τόπο του. Και θα αναφερθώ και σε μία άλλη δουλειά του Αντώνη που είναι από τις αγαπημένες μου και τις κορυφές του. Το ένα είναι τα Ιδόνη με τα Καλάτα, τα Παρατσάφαρα και τα Κρητικά Τραγούδια της Κρήτης. Αν δεν την έχετε υπόψη σας να την ψάξετε κι αυτή, στην οποία παιδιά με την βοήθεια του Αντώνη και υπό τη διδασκαλία του. Επιτελούν διάφορα τραγούδια και μάλιστα όταν άκουσα τη δουλειά του είπα ότι αυτό στο δίσκο συγκεκριμένα θα έπρεπε να είναι κομμάτι τουλάχιστον όλων των σχολείων στην Κρήτη. Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά σε τοπικό επίπεδο θα έπρεπε νομίζω να ενισχύσουμε την εκμάθηση της τοπικής μας ιστορίας μέσω τέτοιων μελωδιών που θα ήταν εξάλλου και πάρα πολύ ευχάριστο στα παιδιά γιατί δεν υπάρχει πιο ευχάριστο τρόπο από το να μαθαίνει ιστορικά γεγονότα παρά μέσα από τα ίδια τα τραγούδια και του. Επομένως, ο Αντώνης Ματσάκης αντλεί μέσα από την αντώπια παράδοση ως γνήσιος εκφραστήσεις, παράλληλα την πολλιάζει με μουσικά από έξω στοιχεία χωρίς όμως να αλλοιώνει το χαρακτήρα της και έτσι δημιουργεί φιλόξενους οίκους στην πολιτισμική μνήμη. Συνεπώς επιβεβαιώνει ότι δεν πρέπει τα κλαδιά της ρίζες να ξεχνούνε, σαφή αυτές θα μαραθούν και εκείνα θα χαθούνε. Και όσο η Κρήτη τραγουδεί και το χορό θα σταίνει, με μαντινάδες και σκοπούς, ποτέ έτσι δεν ποθαίνει. Η παράδοση της μουσικής ως κατακλείδα βοηθά στον προσανατολισμό σε μια διεθνοποιημένη κοινωνία. Το πάτημα είναι ίχνος, υποδομή και βάση ανάπτυξης. Εύχομαι λοιπόν, Αντώνη, πάντα να ακολουθάς τα κριτικά τα χνάρια για να γιομίζει η πλάση μας μυρτιές και παλικάρια.